Αγαπητοί τηλεθεατέ τη 4Ε, καλησπέρα σα. Σα καλωσορίζουμε στην, έκτατη, στην έκτακτη συγγνώμη, εκπομπή του σταθμού για τι πανελλαδικέ εξετάσει. Με τη βοήθεια του φροντιστηρίου Μέθεξη, θα σα παρουσιάσουμε τα θέματα και τι ενδεικτικέ απαντήσει όλων των μαθημάτων των πανελληνίων πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη νέα ελληνική γλώσσα. Καλωσορίζουμε το φιλόλογο και υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου μα, του φροντιστηρίου Μέθεξη, Ναούμ. Χαίρετε καλησπέρα. Και, χαίρετε και από εμένα, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ. Ε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική Έτσι, μέρα η για όλου. των πανελλαδικών. Να ευχηθούμε τα παιδιά να τα πήγανε καλά. Ήταν εξάλλου, Αλέξανδρε, ένα θέμα βατό. Ε, παιδεία και εκπαίδευση το θέμα. Σε ένα συνηθισμένο θέμα θα λέγαμε, δηλαδή δεν ήταν ένα θέμα εξειδικευμένο οποί... για το οποίο θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Ε, από εκεί και πέρα χρειαζόταν προσοχή, σύνεση, ψυχραιμία και σε κάποια σημεία φυσικά υπήρχαν κάποιε μικρέ παγιδούλε που θα έπρεπε οι μαθητέ να τι εντοπίσουν έτσι ώστε να μην πέσουν σε αυτέ και γενικότερα να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Άρα πιστεύει ότι ένα μαθητή προετοιμασμένο, <χω> χωρί άγχο κιόλα, θα μπορούσε να γράψει πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώ. Το χωρί άγχο, αν το τονίσουμε, και για τη συνέχεια, για τα επόμενα μαθήματα. Έτσι ακριβώ, διότι είναι πάρα πολύ κέριο παράγοντα για την επιτυχία ενό μαθητή. Δεν αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένο. Θα πρέπει εκείνε τι τρει ώρε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένο και στον ψυχολογικό τομέα, δηλαδή να μην υπάρχει το άγχο. Ωραία, πιστεύω βέβαια στα επόμενα μαθήματα, εφόσον πήραν σήμερα το βάπτισμα του πυρό, να είναι Έτσι, λιγότερο αγχωμένοι. Ναι, ναι αυτό Ειδικά σήμερα γράψανε και καλά. Έτσι, που το ευχόμαστε για όλου του μαθητέ. Έτσι ακριβώ. Να μην κρατάμε άλλο η αγωνία και του μαθητέ και του γονεί, που μα παρακολουθούν, ναι. να περάσουμε σιγά σιγά στι ενδεικτικέ μα απαντήσει. Ωραία. Ε, Καταρχήν, να πούμε λίγα λόγια για το κείμενο. Ένα κείμενο του Μαρονίτη. Δύσκολο κείμενο θα το χαρακτηρίζαμε. <coughs> Πυκνό εννοήματα, κείμενο. Ε, για το οποίο θα έπρεπε οι μαθητέ να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την περίληψη. Διότι ένα κείμενο με πυκνά νοήματα θα πρέπει να αποδοθεί με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή θα πρέπει να λειτουργήσει πολύ κριτική ικανότητα των μαθητών και η αφαιρετική του σκέψη έτσι ώστε να αποδώσουν τα σημαντικά που χρειάζεται μέσα από αυτό, μέσα από αυτό το κείμενο και μέσα σε 100, 110, 115 μπορούμε να πούμε το πολύ λέξεις να αποδώσουν το κείμενο περιληπτικά. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα μας, με την περίληψη του κειμένου, με το α1. Η ενδεικτική απάντηση. Ο συγγραφέα στο παρόν κείμενο πραγματεύεται τι έννοιες παιδεία και εκπαίδευση. Αρχικά αναφέρει ότι η παιδεία παρουσιάζει μια εξελισσόμενη πορεία, αφού κατά τον Εσχύλο και Σοφοκλή είναι η τροφή και η ανατροφή ενό παιδιού, για τον Πλάτωνα αρετή και γνώση. Ενώ παλαιότερα δήλωνε φλιαρία, την παιδική φλιαρία, να προσθέσουμε εδώ. Ακολούθω υποστηρίζει ότι η λέξη εκπαίδευση είναι η πιο πλησιέστερη ετυμολογικά στη λέξη παιδεία. Ωστόσο, αυτοί οι όροι δεν αποτελούν δύο απόλυτα συνώνυμους όρους, αφού παρουσιάζουν διαφορές. Η διαβαθισμένη όμως γνώση, η οποία παρέχεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αποτελεί κοινό τους σημείο. Τέλος, ο συγγραφέας υπογραμμίζει τα σημαντικότερα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η παιδεία είναι μέθοδος, είναι ελεύθερη και προαιρετική. Αντίθετα, η εκπαίδευση είναι πράξη, εντεταλμένη και υποχρεωτική. Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η ενδεικτική απάντηση για την περίληψη του κειμένου. Και να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι λέμε ενδεικτική απάντηση. Για να μην αγχωθούν και οι μαθητές και οι γονείς που μας βλέπουν, Βεβαίως. διότι φυσικά μπορεί να υπάρχει μια απάντηση διαφοροποιημένη ελαφρώς από αυτήν την οποία έχουμε δώσει, αλλά φυσικά να είναι απόλυτα σωστή. Αυτό το οποίο προέχει σε μια περίληψη είναι να αποδοθεί ο κορμός, η ουσία της κάθε παραγράφου με τον σωστό τρόπο και φυσικά αυτές ε, οι παράγραφοι μεταξύ τους να συνδεθούν επίσης με τον σωστό τρόπο, με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις. Πολύ ωραία. Περνάμε στις γλωσσικές ασκήσεις. Εδώ νομίζω ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο εύκολα. Δεν ξέρω να τι γνώμη έχει και εσύ. Ναι, έτσι ακριβώ. Είναι το γνωστό σε όλου Β1, το οποίο τι περισσότερε φορέ τι προηγούμενε χρονιέ, το Β1 ήταν ε, ε, μία παράγραφο την οποία θα έπρεπε να αναπτύξουν οι μαθητές. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια εναλλακτική πρόταση που δίνει το Υπουργείο, πιο εύκολη για τους μαθητές, δηλαδή, το Έτσι ακριβώς, είναι το σωστό λάθος, δηλαδή κάποιε προτάσει και θα πρέπει να βρουν οι μαθητέ. Φυσικά μέσα από το κείμενο είναι. Θα πρέπει να βρουν οι μαθητέ αν είναι σωστέ ή λανθασμένε. Α ξεκινήσουμε να δώσουμε και εδώ τι απαντήσει στην επόμενη κάρτα μα. Στο Β 1 λοιπόν, το Α, η πρώτη πρόταση είναι λάθο. Η δεύτερη πρόταση είναι επίσης λάθος, η τρίτη είναι σωστή, η τέταρτη λάθος και τέλος η τελευταία πρόταση, εδώ υπάρχει ένα, ε, ένα, ένα λαθάκι, είναι σωστό, έτσι, στο τέλος. Είναι το ε δηλαδή, όχι το γάμα. Το λάθος είναι το ε αντί το γάμα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, να το διευκρινίσουμε για να μην ε, προκληθεί ανησυχία στους μαθητές. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε, Ναούμ. Η επόμενη άσκηση ήταν μια κλασική άσκηση όπου ζητούσαν από τους μαθητές να βρουν έναν τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου και το τονίζουμε αυτό διότι λέει έναν τρόπο ανάπτυξης άρα ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάπτυξης και όντω υπάρχουν Άρα λοιπόν εμείς δίνουμε εδώ τις ενδεικτικές απαντήσεις. Ο μαθητής θα μπορούσε να επιλέξει όποιον ήθελε. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν θα τους δώσουμε όλους και... Όλε οι απαντήσει αυτέ είναι σωστέ. Έτσι ακριβώ. Πολύ ωραία. Οπότε σε αυτήν την παράγραφο, στην τελευταία παράγραφο, υπάρχουν οι εξή τρόποι για να το δούμε και στην κάρτα μα. Σύγκριση-αντίθεση, αιτιολόγηση και ορισμό. Δηλαδή, όποιο μαθητή επιλέξει, έχει επιλέξει έναν από αυτού του τρει, γιατί η άσκηση ζητάει λοιπόν έναν από αυτού του τρει τρόπου, και φυσικά τον αιτιολογήσει με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό εδώ, να το τονίσουμε, δεν αρκεί να βρούμε μόνο τον ποιο τρόπο είναι, δηλαδή σύγκριση, αντίθεση, αιτιολόγηση, ορισμό, αλλά θα πρέπει, Αλέξανδρε, να γίνει και η σωστή αιτιολόγηση τη απάντηση. Σύγκριση, αντίθεση, εφόσον έχουμε επιλέξει, συγκρίνεται η παιδεία με την εκπαίδευση, σχεδόν σε όλη την παράγραφο υπάρχει αυτό. Αιτιολόγηση υπάρχει η λέξη κλειδί, δηλαδή μετά τη θεματική περίοδο, ε, έχουμε τη θεματική περίοδο και στη συνέχεια αιτιολογείται με λογικά επιχειρήματα η άποψη της θεματικής περίοδου και ο ορισμός, επειδή υπάρχουν οι οριστές έννοιες, παιδεία και εκπαίδευση. Μέσα από την αντίθεση δίνουμε ορισμό και για την παιδεία και για την εκπαίδευση. Έτσι ακριβώς, Ωραία. έτσι πολύ ζωστά. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι, οι πιθανοί τρόποι που όποιο μαθητής επέλεξε έναν από αυτούς τους τρεις θα είναι σωστή η απάντησή του, απλά να τονίσουμε, παιδιά, ότι θα πρέπει να αιτιολογούμε σωστά τον τρόπο τον οποίο έχουμε επιλέξει. Εμείς δίνουμε εδώ ενδεικτικές και διαγραμματικές ε, απαντήσεις. Πάμε στην επόμενη άσκηση, το Β2Β. Εδώ η άσκηση αυτή ζητούσε να γράψουμε ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις και μας έχει πέντε λέξεις, φράσεις, το ωστόσο, το οποίο δηλώνει αντίθεση ή εναντίωση, το επομένως που δηλώνει συμπέρασμα, προκειμένου που δηλώνει σκοπό, η εναντιωση το επομενος που πάει να πει ότι η οποία δηλώνει επεξήγηση και η λέξη κυρίως η οποία δηλώνει έμφαση. Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στην Β3, που είχαμε και εδώ δύο υποερωτήματα, Α και Β. Πάμε Β3α. Β3α. Ε, ζητούταν από τα παιδιά, ήταν, είναι η κλασική η άσκηση με τα συνώνυμα και αντώνυμα, να διαβάσουμε και τις προτάσεις. Οι λέξεις είναι που μας ενδιαφέρουν εδώ, έτσι. Ζητούσε από τους μαθητές η άσκηση να αντικαταστήσουν τις υπογραμμισμένες λέξεις με συνώνυμες λέξεις, οι οποίες φυσικά δεν θα αλλάζουν το νόημα του κειμένου. Άρα λοιπόν στην πρώτη πρόταση έχουμε τη λέξη εντοπίζονται, στη δεύτερη έχουμε τη λέξη σχετίζεται, στην επόμενη πρόταση έχουμε τη λέξη παρουσιάζεται, στην πρώτη τελευταία πρόταση έχουμε, μπορούμε να βάλουμε τη λέξη παραμέτρων αντί συντελεστών και στην τελευταία πρόταση έχουμε μία συνώνυμη λέξη από τη λέξη προφανής, εμείς δίνουμε τη λέξη ευδιάκριτες. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε και στα αντώνυμα, και που είναι στα είναι το β3β. Έτσι. Το β3β, να δούμε και την κάρτα μας, αναβαθμίζεται, υποβαθμίζεται, μεταγενέστερη, προγενέστερη, επιτρέπουν, απαγορεύουν, έχουμε δώσει και μία ακόμη δυσχεραίνουν, αλλά θα νομίζω ότι είναι καλύτερα η λέξη απαγορεύουν, ιδιωτική, Δημόσια, διαφορές και ομοιότητες. <coughs> και περνάμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, στην, στην άσκηση Β4, που είναι και η τελευταία γλωσσική άσκηση. Ναούμε εδώ τι έχουμε. Αλέξα, θα, θα μου επιτρέψεις Βεβαίως. πριν πάμε σε αυτή την άσκηση, να πούμε επίσης, να επισημάνουμε πάλι κάτι ακόμα στους μαθητές, ότι για την άσκηση Β3α και Β... Οι, απαντήσεις, οι λέξεις που δίνουμε είναι και πάλι ανδεικτικές, έτσι, βεβαίως. εφόσον κάποιος μαθητής έχει βρει διαφορετικές λέξεις από αυτές που έχουμε δώσει εμείς, αλλά ωστόσο ε, δίνουν το αντίθετο ή συνώνυμο νόημα, τότε φυσικά είναι σωστά. Είναι σωστές έτσι, και πάλι, έτσι, οι ναι. λέξεις, βεβαίως. Και πάμε στη β' 4 Β' 4 είναι μια άσκηση ε, η οποία μας ζητά να βρούμε δύο ρήματα παθητικής φωνής. Έχουμε δώσει εμεί εδώ στην κάρτα μα, όπω βλέπουμε. Τη πρώτη παραγράφου, να σε διακόψω εδώ. Ναι, ναι, έτσι ακριβώ, έτσι. δεν το είπαμε αυτό. Ναι, Τη πρώτη παραγράφου. Δίνουμε δύο ενδεικτικά ρήματα. Το εναλλάσσονται και το ανιχνεύονται, τα οποία είναι σε, σε παθητική φωνή. Αυτό είναι το α, λοιπόν. Άρα για το α είναι καλυμμένα τα παιδιά που έχουν δώσει τα δύο ρήματα, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Και μετά πάμε στο β, που μα ρωτά να εξηγήσουμε πώ λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου. Η απάντηση είναι αυτή που βλέπουμε στην κάρτα μας, με τη χρήση της παθητικής φωνής, επιτυγχάνεται η έμφαση στις έννοιες παιδεία-εκπαίδευση και το ύφος προσδίδει πυκνότητα και αντικειμενικότητα. Δεν χρειάζεται εδώ, δεν είναι μια απάντηση που χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό καλύπτει του μαθητέ yeah. και του δίνει και εύκολα μπορούμε να πούμε αυτέ τι μονάδε. Πιστεύω και οι γονεί και οι μαθητέ που μα βλέπουν τώρα να είναι χαρούμενοι, επειδή υπάρχει αντιστοιχία σε αυτά που γράψανε και σε αυτά που λέμε εμεί. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αυτό ευχόμαστε και εμεί. Πριν προχωρήσουμε στο ΓΑΜΑ 1, στην έκθεση, να μιλήσουμε και για αυτήν, mm -hmm. θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί μα τηλεθεατέ, και σε λίγο και πάλι εδώ μαζί. και πάλι μαζί, αγαπητοί μα τηλεθεατέ, εδώ με το φροντιστήριο Μέθεξης, να θυμίσουμε ότι δίνουμε τι απαντήσει από το εξεταζόμενο σημερινό μάθημα, Ναούμ, την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα. Δώσαμε όλε τι απαντήσει μέχρι και την έκθεση και πάμε τώρα στην έκθεση. Πάμε στο γάμα 1, λοιπόν, που είναι ένα, το σημαντικότερο κομμάτι, θα λέγαμε, του διαγωνίσματο, η παραγωγή λόγου δηλαδή. Ε, πριν προχωρήσω να πούμε στους τηλεθεατές ότι μπορούν να δουν και τις απαντήσεις μας ολοκληρωμένες στο site του φροντιστηρίου μας www.methexis.do.gr διότι εδώ τα λέμε προφορικά, τα λέμε λίγο συνοπτικά. Όποιος μαθητής θέλει μπορεί να μπει στο site και να δει και αναλυτικά τις απαντήσεις. Το θέμα λοιπόν είχε δύο σκέλη, α και β. Ωστόσο, ε, Ουσιαστικά έχει τρία σκέλη, Αλέξανδρε. Για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, το Α ζητούσε από τα παιδιά να υποστηρίξουν την άποψη ότι το σχολείο οφείλει, παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία την οποία ακολουθεί, να ασκεί και παιδευτική λειτουργία. Για <coughs> ξεκινήσουμε λοιπόν από την κάρτα μας, επικοινωνιακό πλαίσιο, εφόσον να μας ζητούν άρθρο, θα έπρεπε οι μαθητές ε, να γράψουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα, να υπάρχει τίτλος οπωσδήποτε σε τρίτο πρόσωπο και το ύφος να είναι απλό και οικείο εφόσον το άρθρο απευθύνεται σε μαθητές. Ωραία. Εμείς δίνουμε και έναν ενδεικτικό τίτλο και πάλι να πούμε, να μην ανησυχούν οι μαθητές, ότι ο τίτλος είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ο ενδεικτικός τίτλος λοιπόν που δίνουμε εμείς, να πάμε στην καρτέλα μας, είναι «Σχολείο και παιδεία στον 21ο αιώνα» ένα τυπογραφικό λάθος θα μας συγχωρέσετε, έτσι δεν είναι στον 20ο, είναι στον 21ο αιώνα λοιπόν. Και πάμε να δούμε το πρόλογο. Στον πρόλογο θα υπάρχει, εφόσον είναι άρθρο, αφόρμηση από ένα επίκαιρο γεγονός. Πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Διότι αν δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς χάνουμε μονάδες από το επικοινωνιακό πλαίσιο. Κάνουμε επίσης στη συνέχεια εισαγωγή του θέματος και θα πρέπει να, οι μαθητές να κάνουν προ το τέλο του προλόγου και μια απλή αναφορά των ζητουμένων. Φυσικά με δικά του λόγια, όχι όπω είναι ακριβώ διατυπωμένα στο ερώτημα. Πάμε στο ερώτημα Α, το οποίο λοιπόν ζητούσε. Να το διαβάσω λίγο. Ναι. Ε, υποστηρίζεται την άποψη ότι το σχολείο οφείλει παράλληλα με την εκπαιδευτική να ασκεί και παιδευτική <κυ> λειτουργία. Πολύ ωραία. Έχουμε φυσικά εδώ και εμεί πάλι, Αλέξανδρε, ενδεικτικέ απαντήσει. Να πούμε επίση ότι στο θέμα αυτό τη έκθεση, στην παραγωγή λόγου, οι απόψει είναι όλες δεκτέ εφόσον είναι σωστά τεκμηριωμένες. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιε ενδεικτικέ απαντήσει. Διαμόρφωση πολυπολιτισμική συνείδησης με παράλληλη διαφύλαξη εθνικών παραδόσεων και διαμόρφωση εθνική συνείδηση. Ανθρωπιστική παιδεία βελτίωση κριτικής ικανότητας, μετάδοση αξιών όπως δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή και οικολογική συνείδηση. Και να πάμε και στην επόμενη κάρτα Ας αλλάξουμε κάρτα, να δούμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Στο ερώτημα β, λοιπόν, προτείνεται ε, αιτιολογημένα τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαθήτρες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου. Αυτό ήταν το ερώτημα. Τώρα εδώ, αυτό ήταν που, ήθελα, που έλεγα και πριν, ότι ουσιαστικά εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό σε δύο σκέλη, γιατί ζητά μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε οι μαθητές να αναπτύξουν ε, κάποιες ιδέες σκέψεις για τους μαθητές της μαθήτριες και κάποιες ιδέες σκέψεις για τους εκπαιδευτικούς. Ας δούμε εμείς ενδεικτικά πάλι κάποιες απαντήσεις. Ενίσχυση της εθνικής και τοπικής παράδοσης μέσα από ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα αναδεικνύουν τον τοπικό και εθνικό πλούτο της χώρας σε συνδυασμό με αντίστοιχες εργασίες αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι θα παρουσιάζουν θετικά στοιχεία του πολιτισμού της χώρας τους και θα προωθούν τη συναδελφικότητα των λαών. Το επόμενο. Να το διαβάσω εγώ. Πρόωθηση. Ε, την προηγούμενη κάρτα, παρακαλώ. Πρόωθηση διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών για διάφορα σημαντικά επίκαιρα θέματα ανθρωπιστικού περιεχομένου. <coughs> Αυτό επιτυγχάνεται με την εξοικονόμηση χρόνου και διδακτικών ωρών από πλευρά των καθηγητών. Πάμε στην επόμενη κάρτα λίγο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική. Δηλαδή, μιλήσαμε λίγο γενικά <coughs> και τώρα πάμε να δούμε τι, κάνουν, τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τι μαθητέ. Έτσι ακριβώ. Αυτό που είπαμε πριν. Ότι θα πρέπει δηλαδή οι μαθητές να αναπτύξουν σε αυτούς τους δύο πυλώνες τις σκέψεις τους, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εκπαιδευτικοί, δίνουμε δύο ενδεικτικές ιδέες εδώ, οφείλουν να φέρουν σε βιωματική επαφή τους μαθητές με την τέχνη, όπως η θεατρική ομάδα, πραγματικές περιηγήσει σε πολιτισμικούς και επιστημονικούς χώρους. Ε, μπορούν να διοργανώνουν και οφείλουν να διοργανώνουν οι με κοινωνικές θεματικές, ώστε να ασκηθούν οι μαθητές στην ανταλλαγή απόψεων. Και έχουμε και δύο ενδικτικές προτάσεις για τους μαθητές. Οι μαθητές να συμμετέχουν υπεύθυνα στο θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων και τέλος να συμμετέχουν ενεργά σε θελοντικές δραστηριότητες. Ωραία. Αυτέ ήταν, Αλέξανδρ, κάποιε ενδεικτικέ απόψει, ιδέε και στον επίλογο, φυσικά κλείνουμε πάντοτε με μια θετική σκέψη σε όλου του επιλόγου, είτε αυτό είναι άρθρο, είτε είναι ομιλία, είτε προ, προφορικό λόγο δηλαδή, είτε επιστολή. Πάντοτε στον επίλογο κλείνουμε με μια θετική σκέψη. Ελπίζω να, να το κάνατε, αγαπητοί μαθητέ και μαθήτριε. Πολύ ωραία. Τώρα, στην αρχή, είχαμε πει να ούμ, ότι είναι καλό επειδή γράψαν και το πρώτο μάθημα τα παιδιά να αποβάλουν το άγχο που πιθανώ να είχαν σήμερα, ε, να μα δώσει κάποιε συμβουλέ και για του γονεί και για τα παιδιά για τη συνέχεια των εξετάσεων, γιατί είμαστε ακόμα στο πρώτο μάθημα. Αυτό που, αυτό που είπε και εσύ, Αλέξα, δεν έχει κάποιε εντό εισαγωγικών να το πω μαγικέ συμβουλέ. Τα, τα παιδιά παίρνουν το βάπτισμα του πυρός, στο πρώτο μάθημα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι τρομακτικό και τραγικό αυτό έτσι. το οποίο πάνε να κάνουν. Είναι... λίγο όλο αυτό με τι πανελλαδικέ εξετάσεις για το οποίο προετοιμάζονται σε όλο το Λύκειο σχεδόν. Έτσι ακριβώ. Έτσι. Θέλει μια καλή προετοιμασία ναι, φυσικά. Θέλα. Αυτό είναι ναι. σαφέστατο. Από εκεί και πέρα είναι πράγματα τα οποία τα έχουν διδαχθεί, έχουν αξιασκηθεί, όχι μόνο στην τρίτη Λίκη, αλλά και τι προηγούμενε χρονιέ, και ειδικά όταν μιλάμε για το μάθημα τη έκθεση. Είναι ένα μάθημα το οποίο χρειάζεται. Από την πρώτη λικείου για να μην μπω νωρίτερα, να προετοιμαστεί ένα μαθητή. Από εκεί και πέρα, ο προετοιμασμένο μαθητής δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και να χωθεί σε τίποτα. Ωραία. Και στου γονεί, όσο μπορείτε, αντί να αγχώνετε τα παιδιά, να τα αποφορτίζετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι εσά έχουν το στήριγμα σε αυτήν την δύσκολη διαδικασία που ακολουθείτε κάθε χρονιά και θα πρέπει τα παιδιά, καθηγητέ, εκπαιδευτικοί και γονείς να τους βοηθούμε και όχι να τους φορτώνουμε περισσότερο άγχος σε αυτό που ήδη έχουν. Πολύ ωραία. Οι ενδεικτικές απαντήσεις λοιπόν βγαίνουν από τους καθηγητές του Φροντιστήριου Μέθεξης. Μας είπες ε, να ούν στην αρχή τον τρόπο που μπορούν να μας ε, βρουν και να δουν και τις απαντήσεις την ιστοσελίδα του σταθμού. Έτσι, Πες μας λίγο τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αν θέλει κάποιος μαθητής για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Έτσι, η διεύθυνση είναι Λόρδου Βύρονοα 19, στην Άπολη, βρισκόμαστε το φορτιστήριο και το τηλέφωνο είναι 2311 29 33 30. Θα χαρούμε πάρα πολύ, όποιος γονέας είτε μαθητής θέλει μια περαιτέρω διευκρίνηση για αυτά τα οποία έχει ακούσει σήμερα εδώ ή για αυτά που θα διαβάσει στο site για τις απαντήσεις, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον βοηθήσουμε. Και φυσικά και για τα υπόλοιπα μαθήματα που έρχονται. Φυσικά, εννοείται. Πολύ εννοείται. ωραία. Αγαπητοί μα τηλεθεατές, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την εκπομπή για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ελπίζουμε το πρώτο μάθημα να πήγε καλά, να γράψατε όλες οι μαθήτρε και όλοι οι μαθητές πολύ καλά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για τη Δευτέρα την ίδια ώρα πάλι με τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.